Η Ουρανούπολη ήταν ο τελευταίος κοσμικός σταθμός σαν ξεκινήσαμε για το Άγιον Όρος. Η ιερή κοινότητα των 20 μοναστηριών έδωσε την ευλογία της για μια κινηματογράφηση των μονών και της μοναστικής ζωής των άνθρωπων. Ξεκινάμε λοιπόν από την Ουρανούπολη με το καραβάκι που κάνει τη διαδρομή μέχρι τη Δάφνη, το λιμανάκι του Όρους. Το μόλο γίνεται έλεγχος, σαν να περνάμε σε άλλο κράτος. Η Χερσόνησος του Άφτο από της Μεγάλης Βίγλας και εξής αποτελούσα την περιοχή του Αγίου Όρους, είναι κατά το αρχαίον τούτον προνομιακόν καθεστώς αυτοδιοίκητον τμήμα του ελληνικού κράτους, του οποίου η κυριαρχία παραμένει άθικτος επ' αυτού. Πρώτος σταθμός ο Αρσανάς Ζωγράφου. Οι Αρσανάδες είναι πανέμορφα κτίρια, κάτι σαν λιμανάκια. Το κάθε μοναστήρι έχει το δικό του. Είναι οχυρωμένοι με πύργο, γιατί παλιά ο φόβος των πειρατών ήταν μεγάλος. Ο μοναδικός ταξιδιώτης είναι ο υπάλληλος των Τελωνίων που κάνει κάθε μέρα τη διαδρομή μέχρι τη Δάφνη και ξαναγυρίζει. Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των αποσκευών. Οι αρχαιοκάτοικοι δεν σπανίζουν ανάμεσα στους ταξιδιώτες. Μένει ολομόναχος τον Αρσανά με συντροφιά το σκύλο του που τον συνοδεύει μέχρι το καράβι. Αρσανάς Κωνσταμονίτου. Εφόδια για το μοναστήρι και παραγγελίες στον καπετάνιο. Από τον Αρσανά του το κάθε μοναστήρι επικοινωνεί με τον κόσμο. Το Δοχιάρι είναι το πρώτο μοναστήρι που συναντάμε πάνω στο κύμα. Κατά την παράδοση, το έκτισε ο Όσιος Ευθύμιος, μαθητής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Ονομάστηκε Δοχιάρι γιατί ο Ευθύμιος είχε το διακόνημα του Δοχιάρι στη Λάβρα. Για μας το μοναστήρι είναι ο Κύριλλος, ο Κάλιστος και οι Άγιοι Πατέρες, που μας συντρέξανε και μας φιλοξένησαν με αγάπη και κατανόηση όταν κινηματογραφήσαμε τις περίφημες στιχογραφίες του Καθολικού. Το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, το λεγόμενο και ρωσικό, είναι και αυτό πάνω στη θάλασσα. Από μακριά μοιάζει με μικρή πολιτεία. Τα πολύχρωμα κτίρια του ξάφνιασαν, φαίνεται, το Σπύρο Μελά. Αφήνουμε, γράφει,
αριστερά τη μεγάλη ρωσική μονή του Αγίου Παντελεήμονος, που είναι από τα λίγα πράγματα του όρους που μας ξαναφέρνουν στους σύγχρονους καιρούς, γιατί με όλους τους υπερμεγέθεις πράσινους τρούδους και τους μεγάλους χρυσούς σταυρούς, ο ρυθμός της, το φιλάρεσκο και εκτάκτος κοσμικό της ύφος, θυμίζουν όχι κοινόβιο, αλλά ξενοδοχείο μεγαλοεπιχειρηματία σε Λουτρόπολη. Το τεράστιο μοναστήρι ζούνε σήμερα 15 μοναχοί. Το λιμανάκι της Δάφνης είναι το επίνιο του όρους. Ο Ζαχαρίας Παπαντονίου το επισκέφτηκε πριν από τον πόλεμο. Η Δάφνη είναι ο πρόλογος του όρου, απλός και σύντομος. Οι καλόγεροι εκείνοι που κάθονται στους ξυλένιους πάγκους χωρίς να σε προσέχουν, με ένα δέμα δίπλα τους, στηρίζοντας τα χέρια στις φουσκωμένες ομπρέλες, οι τραχές γενιάδες, το κυλινδρικό καλυμάφι, το χοντρό ράσο, η βαριά αρχιτεκτονική του Αγιορείτη που στείνουν εμπρός σου, σε ειδοποιούν πως πάτησες βυζαντινό έδαφος και μπήκες στο παρελθόν. Στις Καριές, την πρωτεύουσα που παλιά λεγόταν και Μέση, γιατί είναι στο κέντρο της Χερσονήσου, εδρεύει η Ιερά Κοινότητα των 20 αντιπροσώπων των Μονών, η Βουλή του Όρους. Την εκτελεστική εξουσία ασκεί ο πρώτος και τον βοηθάνε οι 4 επιστάτες. Το μέγαρο της επιστασίας είναι δίπλα στο πρωτάτο. Οι Καριές, πολιτεία παράξενη με έρημους δρόμους, μαγαζιά που πουλάνε αγιωτικά, βιβλία και τρόφιμα, αλλά προπαντός με το σημαντικότερο κτίσμα του όρους, το Πρωτάτο. Βασιλική του 10ου αιώνα, καθέδρα του πρώτου, είναι ταυτόχρονα και μουσείο μοναδικό. Το τέμπλο του κοσμούν 4 φορητές εικόνες του Θεοφάνη, από τις ωραιότερες που έπλασε, και η τύχη του είναι σκεπασμένη με τις μοναδικές τοιχογραφίες του Πανσέλινου. Πουθενά στο όρος ή αλλού δεν υπάρχουν άλλα έργα του μεγάλου ζωγράφου. Το μοναστήρι της Μεγής της Λαύρας, το πρώτο του όρους, κτίστηκε από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, στα 961. Φίλος του Νικηφόρου Φωκά, είχαν αποφασίσει να συνασκητέψουν στη Λαύρα. Ο Νικηφόρος έγινε αυτοκράτορ, παντρεύτηκε τη Θεοφανό, αλλά δεν ξέχασε τον Αθανάσιο. Με άφθονα δοσήματα φρόντισε να κτιστεί η Λαύρα. Αλλά η μεγαλοπρέπεια του μοναστηριού επέσυρε την αντιζηλία και το φθόνο των παλιών μοναχών που ζούσαν σε σπηλιές και καλύβια και με τη συνεργία του Σατανά, κατά το βιογράφο του Αγίου, κατήγγυλαν στον αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή, ο Φωκάς είχε δολοφονηθεί, τον Αθανάσιο ως καταλύοντα τους αρχαίους τύπους και τα έθιμα και οικοδομάσανε γύροντα πολυτελείς και περιβόλους και ναούς και επίνεια και καταγωγάς υδάτων επινοούντα και ζεύγη βοών και ημιών ονομένων και το όρος εις κόσμον ήδη μεταποιήσαντα.
Ο Τσιμισκής όμως έγινε προστάτης και χορηγός του Αθανασίου και η Λαύρα τελείωσε. Το μεγαλόπρεπο μοναστήρι έχει συμπληρώσει πάνω από 1000 χρόνια ζωής. Μια ομάδα από Σουηδούς επιστήμονες ερευνά τις σπηλιές γύρω στη Λαύρα. Μαζί της είναι ο αρχιτέκτονας της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Γύρω στους βράχους απροσδιόριστα χαράγματα. Και οι σπηλιές κάτω στη γη σκοτεινές και απάνθρωπες. Ο Άγιος Αθανάσιος ήρθε στο Όρος από τον Κιμινά της Βυθινίας, όπου ασκήτευε και βρήκε εδώ μιαν ερημητική κατάσταση. Λίγους αποσυρμένους που ζούσαν σε καλύβες με κλαριά ή σε σπηλιές και είχαν στερηθεί όλα τα μέσα της εργασίας και της ζωής. Ου γαργίν ήρουν, ου βουν ήχων, ου κυποζύγιον, ου κάλωτι των αχθοφόρων ζώων, ου κινάριον, ου κίνα, αλλά καλύβας εκ μικρών πηξάμενη ξύλων και οροφών αυτές εκ χόρτων συμφορηθήσαν επισχεδιάζοντες. Στο αρχονταρίκι της Λαύρας μας περιμένει το γεύμα. Αρχοντάρης ήταν τότε ο πατέρας Ισαΐας, που κατέλαβε το αξίωμα του πρώτου στις καριές μετά λίγες ημέρες. Είχαμε τη χαρά να κινηματογραφήσουμε την τελετή στο Πρωτάτο και να δούμε τον ταπεινό Ισαΐα συγκινημένο να αναλαμβάνει την εξουσία του Όρους. Είμαστε ξανά στη Λαύρα, στο κιόσκι της, σε ώρα δειλινού μετά τον Εσπερινό. Αύριο φεύγουμε για τα Καρούλια, τα ασκηταριά του Όρους, με οδηγό τον πατέρα Πέτρο. Ο Πέτρος, συγγραφέας, φωτογράφος, λαϊκός θεολόγος, ζωντανός οδηγός μαγειρικής, βοτανολόγος, ξεναγός και εκκλησάρης της Λαύρας. Ήρθα 19 ετών. Ήρθα προς πνευματική στροφή, προς άσκηση. Όλα
όλη την ουσία του κόσμου την αρνήθηκα μόνο και μόνο για ένα σκοπό, να πλησιάσω πλησίων στον Θεό. Αλλά ένα πράγμα να σκεφτείτε, ότι ουδείς δυνατή να αρνηθεί αυτήν την ουσία του κόσμου, όπου είπε ο Κύριος μας στη νίκη τη θλιμμένη οδός, είναι λέει, εάν ο υπουράνιος πατήρ δεν ελκύσει μας, ουδείς έρχεται πρόσμη. Και εμείς αρνηθήκαμε αυτήν την ουσία του κόσμου, όχι εκ του εαυτού μας, αλλά μας κάλεσε ο Κύριος. Αλλά εδώ όμως μας άφηκε τι είμαστε, πόσοι αυτά τα οποία αρνηθήκαμε. Και εργάζομαστε και αγωνίζομαστε και πολεμούμαστε από όλες τις μεριές. Μας πολεμάει ο πονηρός εχθρός με διάφορες φαντασίες, όπου δεν δίνεσαι να βάλεις στο νους τους πολέμους τους οποίους έχουμε μέρα και νύχτα ακατάπαυστα. Και δεν υπάρχει ώρα και στιγμή να μην τραυματίζομαστε, να μην μας τραυματίζει ο εχθρός από όλες τις μεριές. Ξεκινήσαμε πρωί με την αστραπή, το μουλάρι της Λαύρας, φορτωμένο τα εργαλεία μας για τα καρούλια. Ο δρόμος κατά τον πατέρα Πέτρο 3 ώρες. Ο Ιωάννης Κουκουλιέδης βόσκαγε τους τράγους. Λοιπόν, ήρθε σε εφημεία και έψαλε. Το κάτω μέρος ήταν ανησυχαστής και όταν ήκουσε τον αγγελικό ύμνο που έψαλε ο Ιωάννης ο Κουκουλιέδης, τον φάνηκε πολύ παράξενο. Νόμιζε ότι ήταν άγγελος και όχι άνθρωπος. Και βγήκε προς τα πάνω και είδε τους τράγους να στέκονται όρθιοι και να κροάζονται τον ποιμέναν. Τότε αντιλήφθηκε και σκόθηκε, ήρθε ο αρημίτης στον ηγούμενο και του λέει, Άγιε ηγούμενο, λέει, εσείς έχετε άγγελο και όχι άνθρωπο, λέει, στους τράγους, λέει. Η αγγελική φωνή του, λέει, και το παράξενο εκείνο που οι τράγοι στέκονταν και ακροάζονταν τον πεμένα τους, μαζωμένα γύρω στον πεμένα, λέει. Τότε τον κάλεσε ο ηγούμενος εδώ πέρα και το έβαλε σε επιτίμιο και ομολόγησε ότι ήταν βασιλόπουλο, ήταν ο αναζητούμενος που ζήταγε. Τράγος φύλαγε διότι εδώ το Άγιον Όρος απογόρευεται αυστηρός πάν είδους θερνικών ζώων. Και μόνο ασερνικά είναι από παλιά χρόνια απογορευμένο. Αυτές λέγονται αβουρνές. Τις μαζεύουμε και τις κάνουμε βραστές με το λαδάκι όπως τα ραδίκια, αλλά γίνονται και με τα μάλαθρα μαγειρευτές, οι οποίες είναι πολύ νόστιμες και ρουφτικές. Αλλά θέλουν κρυμμεδάκι μπόλικο μέσα. Πάτερ Πέτρο. Λέγε. Πόση ώρα είναι από εδώ τη Δανειλέου? Περίπου καμιά ώρα. Σωστή ώρα ή από ποιες μετράς? Μα άκουγα κύριε, σας είπα και προηγουμένως, όταν φύγαμε από το Χαΐρ και δόθη είναι μια μισή ώρα. Λοιπόν, ήρθαμε στα Κρυανιερά, σας είπα μια ώρα. Τώρα σας λέω πάλι μια ώρα. Γιατί, εάν περίπτωση ο σκύλος, τον ορώσαν του σκύλου, πόσα χιλιόμετρα την ώρα θες, κατά τη διαβόλη θα μπλέξω. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε διαβόλους από κουντά να μας κυνηγάνε. Πάμε και καθόμαστε. Πάμε και τη σταματάμε, τι του να πάρουμε, τι άλλο να ειδούμε. Μόνο είναι ακόμα μια ώρα και ακόμα μια ώρα θα κάνουμε κανένα 10 ώρες σε αυτήν την περιδρομή, τη διαδρομή. Βλόγησε ο Γιώργος. Κύριος. Πού γέννησε βρε βλόγημένη ψυχή. Πού χάθησε σου και δεν φαίνεσαι. Πού να χάθω. Ρε γέρασε στα λέπορε. Τι να κάνω, τι γέννησε. Τελειώσε. Τι να κάνω. Τι να γέννησε.
Ω, τώρα μου κάνετε κούτσουρο φωτογραφίες. Δεν με ρωτάτε κιόλα, ε. Μα δεν παίρνουμε, βγαίνει και φωτογραφίες. Είναι ενχήμια. Τα Καρούλια είναι τόπος φοβερός, αλλά ας διαβάσουμε την περιγραφή ενός μοναχού. Ότι το δια την Αίγυπτον και τους μοναχούς της η βαθυτάτη έρημος, είναι δια τον Άθο και τους πατέρας τους τα φοβερά Καρούλια. Από του ύψους 15-20 μέτρων, υπέρ την θάλασσαν αναμένει ο έγκλειστος ερημίτης ως νεοσός κοράκων, πότε θα διέλθει λέμβος της και θα αποθέσει εντός του κρεμαμένου καλαθίου τεμάχιον άρτου, και τούτο εν καιρό γαλήνης. Ως όστρακα κολλημένοι στον αλήκτυπον βράχων του ακροτηρίου, απεκδέχονται των ιετών του ουρανού ή να δροσίσωση την γλώσσαν των. Πόσοι εξ ημών και πόσοι απότε ξηράς και θαλάσσης παρερχόμενοι και διαπορευόμενοι δεν κινούσι τα σκεφαλάς, οι κτήροντες αυτούς ως απονενοημένους. Έχουσι δίκαιον, οι εκ της γης ούτω σκέπτονται και ομιλώσιν. Οι εκ του ουρανού ουράνια φρονούσι και εις ουρανούς περιπολεύουσιν. Αετή υψηπέτε αυτή και εμείς μη σε χαμερπείς. Α ουδυνάμεθα ποιήν χλεβάζοντες. Δεν θα είπω υπερβολήν αν ονομάσω τους πατέρας των Καρουλίων πετινά του ουρανού, διότι μόνον προς αυτόν ατενίζουσι και ενοερώσει αυτόν ως προέφην περιπολούσι. Είδον εκ του πλησίον τους αδερφούς αυτούς εν της ερημητηρίης των, οι πλήστοι παρήλικες και εκ της σκληράς ζωής κατεσκλικότες, στιγνή αλλά γλυκή στην όψη και πρόσχαρη, υποδέχονται τους σπανίους επισκέπτας με προσιγορίαν και στενοχωρούνται, διότι απορούνται στον πάντων, δεν δύνανται να περιποιηθούν έστω και στοιχειωδώς αυτούς. Επερισσότερε καλύδε και τα σπήλαια δεν έχουν εκκλησίδια, και ούτως αναγκάζονται οι δυνάμενοι να μεταβαίνουν εις γειτονικάς δια τας λειτουργίας και μεταλήψεις. Δια αυτών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ο Έσυ και σώσουν εμάς. Αμήν. Το ασκηταριό είναι έρημο και μοιάζει να μην έχει πατήσει εδώ άνθρωπος από πολύ καιρό. Αργότερα ο γείτονας μας είπε πως ο κάτοικος του, ο Γεροπαχώμιος, γλίστρησε στην αλυσίδα και σκοτώθηκε στα βράχια. Λοιπόν, ο αίρος προπορεύεται σε κάθε εργασία. Αλλά ο θεϊκός ο αίρος, όταν είναι ο άνθρωπος αυτός, ούτε να βλέπει, ούτε να ακούει. Διότι τόσο πολύ γλυκένεται από τον Θεό και θέλει μέρα νύχτα να προσεύχεται και να είναι ο νους του στον Θεό και να μην αποσπάζεται από εδώ και από εκεί. Διότι όταν ακούει φωνές ή αυτά, δεν μπορεί να προσλωθεί προς τον Θεό. Εκείνος ο ερημίτης με τσαλτσίδες, πώς περνούσε σε εκείνο το μέρος εκεί πέρα, σε εκείνη τα σκαλοπάτια, σε εκείνο το γκρέμος, το αχανές. Λοιπόν, όπου τα είδαμε εμείς οι δυστυχείς και φοβήθηκαμε. Λοιπόν, αυτός πώς περνούσε φορτωμένος με το φορτιό να κουβαλάει τα στροφεμά του σε αυτό το συγχαστήριο εκεί πέρα. Αλλά ο αίρος προς τον Θεό έξω εκβγάλει τον φόβο αυτόν. Αυτοί οι ερημίτες εκεί πέρα που στηρούνται τα πάντα, το πράσινο το φύλλο, με το νερό το βρόχινο και με το παξιμαδάκι που ζουν εκεί μέσα.
Από τα Καρούλια γυρίσαμε στον Αρσανά της Λάβρας με το μοτόρι. Αφήσαμε τον πατέρα Πέτρο και συνεχίσαμε για το μοναστήρι των Ιβύρων. Το καΐκι έχει αράξει στον Αρσανά των Ιβύρων και το τσούρμο του γεύεται την κακαβιά. Εδώ στο μοναστήρι των Ιβύρων, κατά την παράδοση, είπε η Παναγία πηγαίνοντας στην Κύπρο. Ιδέ λαβούσα τον Άγιον Ιωάννην, τον Ευαγγελιστήν και Παρθένων, και δώρα αεποίησε δια των Λάζαρων, ομοφόριον και επιμάνικα, εμβάντεση στο πλοίον προς την Κύπρο να πέπλευσαν. Ανέμου δε μεγάλου πνεύσαντος, επήγαινε το πλοίον εις το του άθο όρος, εις τον ασκάλωνα των του κλίμεντος λεγόμενων, ένθαν είναι η μονή των Ιβύρων ίδρυτε. Το δε όρος όλων κατίδωλον είναι και γαρεκίσε το του άλλωνος ιερίων ίστατο. Και πανταχώθεν οι Έλληνες της Οικουμένης εν τούτο το όρι συνέτρεχον ως μέγατε και σεβάσμιον. Ημένης προσκύνησιν του Απόλλωνος, οι δε διαχρισμάτων και ενιγμάτων ήγουν προφητιών και μαντευμάτων. Τίνιν και έκαστος κατά την αυτού βούλησιν απελάμβανε. Και είναι εκεί πάσα η του διαβόλου μέθοδος και τέχνη. Τότε τη γαρούν εκ πάντων των ειδόλων κραυγή, συμβοή μεγάλη γενωμένη, τη άδεη κουέτο. Άνδρες του Απόλλωνος άπαντες, πορευθέντες εις τον του κλίμεντος λιμένα, προσυπαντήσατε την μητέρα του μεγάλου Θεού Ιησού Χριστού Μαρίαν. Και πάντων θαυμαζόντων, εν το λιμένη συνέτρεχον, ενώ το πλοίον ευρώντες περί της μητρός του μεγάλου Θεού επινθάνοντο. Η δε μύτη του Κυρίου εφανέρωσεν εαυτήν αφόβος, υπούσα εγώ ημί. Οι δε λαβώντες αυτήν με τα πάντων των εν το πλοίο, εν τον εαυτόν συναγωγείο απήγαγον με τα δέους πολλού και σεβάσματος. Το μοναστήρι του Σταυρονικήτα είναι δίπλα στο Ιβύρον. Ανάμεσά τους η Καλιάγρα, ο Αρσανάς της Μονής Κουτλουμουσίου, από τα ομορφότερα κτίσματα του όρους. Εμήτροπα
φύγαρ αγαλία στην την ζωή χαλωμένη αιώνιον και μεταστάντες ενύψεις ανά και καλυμμένος τρυφάτες. Ευλογείτε, πάτερ. Ο Κύριος. Τι κάνετε, καλά. Καλώς ήρθατε στα μέρη μας. Ευχαριστούμε. Από πού είστε? Αντιλόρας είμαστε. Α, ωραία. Ωραία. Την ανάγκη εξυπηρετούμε. Όχι ότι υπάρχει τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Καλώς ήρθατε σας. Καλώς ήρθατε. Τι ύμνος ήταν αυτός? Είναι του γεροντά μου είναι. Είναι των οσίων πατέρων οι οποίοι ασκήτευσαν εδώ στη Μικρή Αγιάνα, στο μέρος που μένουμε, τον οποίο έγραψε ο γεροντάς μου, ο πατήρ Γεράσιμος, ο υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο και μοναδικός, ας πούμε, σε όλη την Ορθοδοξία και με παγκόσμια προβολή. Αυτός έγραψε τον ύμνο και τη μουσική. Και τον... Όχι, η μουσική είναι επί τη βάση του ήχου στον οποίο θα γραφεί. Γράφει το κείμενο ο γέροντας και αυτό μελοποιείται κατά κάποιο τρόπο μόνο του, επί τη βάση των παλαιών. Και εσείς αυτά τα ψέρνετε τώρα, εδώ τα ψέρνει και η Εκκλησία κάτω. Τα ψέρνουμε στις Αγρυπνίες και όπου εορτάζουν οι Άγιοι για τους οποίους έχει γράψει ο γέροντας. Μάλιστα, αγαπητοί, να σας πω, αλλά πρωτίστως θα ήθελα να σας πω ότι η εκκλησιαστική μας συνογραφία είναι δώρον Θεού. Δεν είναι προϊόν ανθρωπίνου κατασκευάσματος. Και για να είναι τέλειοι οι ύμνοι και άρτιοι και πλήρης και δόκιμοι καθόλου, πρέπει να είναι γραμμένοι με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Θέλετε να σας πω πώς συντάσσω εγώ τους ύμνους, ή δούχο πώς συντάσσω τους ύμνους αυτούς, οι οποίοι τίθενται πεντατάφτα, η λειτουργική χρήση. Αφού διαβάσω τον βίο του Αγίου, ενός Αγίου πρόκειται να ενίσω, η μάρτης είναι αυτός, η όσιος, η ιεράρχης, η ασκητής κλπ. Θα συγκρατήσω μέσα μου, στην καρδιά μου, στο νου μου, τα ουσιοδέστερα στοιχεία του βίου του, τα οποία θα μου χρησιμεύσουν για την περαιτέρω εξήμνηση της ζωής του ολοκλήρου. Θα καθίσω στο ταπεινό μου γραφείο, όπως το είδατε, ναι, και αφού συγκεντρώσω τον εαυτό μου εντός του εαυτού μου, μακράν από πάσαν επικοινωνία και θόρυβον και τύρβιν και μέρημναν του έξω κόσμου, θα κάνω μια αυτοσχέδιο ανθρωπινή προσευχή προς τον Θεό, προς τον παράκλητο μας κλπ. Και στον Άγιο που θα ειρηνήσω. Και δια της ισχυράς φαντασίας μου θα προσπαθήσω να παρουσιάσω μπροστά μου αγωνιζόμενον τον Άγιο που πρόκειται να ειρηνήσω. Τον έχω μπροστά μου για τις φαντασίες των Άγιων. Και εκ των αγώνων, εκ των αρετών του, εκ των ενεργειών του των πνευματικών, εκ των θαυμάτων του, εκ των αντιλήψεων, εκ των δωρεών που έχει από τον Θεό, θα παίρνω την ύλη και θα συντάσσω τους ύλους. Ευτυχώς ότι η χάρη του Θεού μου έχει δώσει ευχέρεια και συντάσσω με πολύ άνεση τους ύλους. Υπολείπεται μόνο η υιοθέτηση των ύμνων από την Εκκλησία δια της εγκρίσεως παρά της Ιεράς μας Συνόδου. Φεύγουμε με το σούρουπο από το κελί. Ο γέροντας μας αποχαιρετά από το παραθύρι του. Η εμπειρία από 6 μηνών ζωής στο όρος είναι συγκλονιστική και για να θυμηθούμε ξανά τον Παπαντονίου, από μέσα αντιχούσε ο ήχος της καμπάνας, γλυκιά γενέθλια μουσική. Αχ, αν ήταν ικανός ο άνθρωπος για μια σταθερή ευδαιμονία εδώ κάτω, πού αλλού θα αισθανόταν το ουράνιο θέλγητρό της, αν όχι στην πράσινη ηρεμία της ευτυχισμένης αυτής γωνίας της γης.